Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη στην πρώτη της συνέντευξη μετά το συνέδριο. Καλώς ήρθατε. Σαν να είμαι εδώ. Το αισθανόμαστε. Δεν έλειψα. Η αίσθησή σας λοιπόν, πέρασαν κάποιες μέρες από το συνέδριο. Πρέπει να σκεφτήκατε αρκετά πράγματα. Να πέρασαν αρκετά πράγματα από το μυαλό σας. Δεν ήταν και οι καλύτερες στιγμές τις οποίες ζήσατε στο συνέδριο. Και από την αντιμετώπιση των συνέδρων, αλλά και από τη διαδικασία. Αυτή είναι προσωπική κριτική. Εγώ θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί αντέξατε. Γιατί, για παράδειγμα, ενώ ανέβαινε ο κύριος Κασελάκης και γινόταν ένας χαμός, κάτω τα χέρια από τον Κασελάκη, όταν αναβήκατε να μιλήσετε εσείς, είχαμε αποδοκιμασίες. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω εδώ γνωριζόμαστε, αλλά γνωριζόμαστε και με πολλούς από αυτούς που ενδεχομένως μας βλέπουν αυτή την ώρα. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν πιστεύω κάτι, το υπηρετώ και το υπηρετώ με συνέπεια και χωρίς σκοπιμότητες. Εν πάση περιπτώσει, μου γίνεται και πηγαίο, εν πάση έτσι, όταν είμαι πολύ βέβαιη γι' αυτό που θέλω να διατυπώσω ή να δείξω, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να με σταματήσει. Μπορεί να με σταματήσουν δικοί μου προβληματισμοί, δικές μου ανασφάλειες όταν κάτι δεν το έχω ολοκληρώσει σε σκέψη, αλλά μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, μετανιώσατε, εντάξει, όπως το λέτε κι εσείς. Που σηκώσατε το γάντι. Τι λέτε? Μετανιώσατε εκ του αποτελέσματος, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Καθόλου. Που σηκώσατε το γάντι στον κύριο Κασελάκη. Καθόλου. Δεν υπάρχει λόγος να μετανιώσω. Είστε ένας άνθρωπος, κύριε Γεροβασίλη, από όσους σας ξέρουμε, που ποτέ δεν θα έλεγε κάποιος ότι η Γεροβασίλη έχει βλέψεις και στόχο να γίνει πρόεδρος. Σας εξήγησα, δεν είμαι ούτε εκρηκτική. Σωστά. Σε αυτό που αναλάβατε λοιπόν σε αυτό το συνέδριο, αισθάνεστε ότι από αυτό βγαίνετε τσαλακωμένοι? Καταρχήν δεν ανέλαβα. Μου ανέθεσα. Επίσης δεν αισθάνομαι καθόλου τσαλακωμένη. Και δεν αισθάνομαι ότι εδώ είναι μια διαδικασία που μπορούμε να μιλάμε για νικητές, νικημένους κλπ. Ξέρετε, η πολιτική έχει αντιθέσεις, συνθέσεις, προτεραιότητες, οπισθοχωρήσεις. Πρέπει να έχει κάποιος όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για να μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμος. Και τι εννοώ με χρήσιμος? Χρήσιμος εννοώ καταρχήν στη χώρα σου, στη χώρα μου, στη χώρα μας. Δεύτερον, στο χώρο που ο καθένας μας αισθάνεται και θέλει να υπηρετήσει. Και τρίτον, βεβαίως, συνεπής και προς την, με τη διαδρομή και προς την κοινωνία. Ένα λεπτό, Γιώργο. Είπα κάτι. Σας ανέθεσαν. Ποιος σας δεν ανέθεσε. Δεν μου ανέθεσε. Δεν αναλάβατε. Σας ανέθεσαν. Από μόνη μου το έκανα. Ωραία. Δεν μου ανέθεσε κανείς. Θεωρείτε ότι αυτό το οποίο αναλάβατε να κάνετε, σηματοδοτεί, δεν το ανέλαβα, αυτό, λοιπόν. Σηματοδοτεί αυτό που είχατε στο μυαλό σας εκείνη τη στιγμή που σηκώσατε το γάντι. Πέρασε αυτό που θέλατε να σηματοδοτήσετε? Αυτό που ήθελα να πω το είπα αναλυτικά και στην τοποθέτησή μου και το είπα από ψυχής, τους δικούς μου προβληματισμούς για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον πολιτικό μας στόχο. Και το είπα, νομίζω, καθαρά, όποιος πρόσεξε κάτι από αυτή την τοποθέτηση. Στη συνέχεια, η εικόνα προφανώς δεν ήταν μια ευχάριστη στιγμή, προφανώς. Διότι, ωστόσο, θα πρέπει κάποιος, για να είναι χρήσιμος, να μπορεί να αντέχει και αυτό. Όμως, να μπορεί να αντέχει σε εισαγωγικά και τις σφαίρες. Να δούμε την χρονική σειρά των εξελίξεων των γεγονότων. Σφαίρες σε εισαγωγικά. Να δούμε. Τις αντέχω, τις άντεξα. Τη σειρά των εξελίξεων των γεγονότων. Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είχατε πάρει την απόφαση αυτή πριν την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του συνεδρίου την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Λένε κάποιοι, την ήξερα αυτή η Όλγα Γεροβασίλη. Όχι, να σας ολοκληρώσω το ερώτημα, γιατί τα ακούσατε αυτά. Βεβαίως, όλα τα ακούσατε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και συναντήσεις μυστικές. Την νύχτα, τα ξημερώματα. Την νύχτα, τα ξημερώματα. Ποια είναι η θυελώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας? Αυτή η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα ανατρέπει το περιεχόμενο του συνεδρίου και μπαίνει η πρόταση ουσιαστικά εκλογής ή επανεκλογής Κασελάκη ή αναμέτρησής του με κάποιον. Όποιος θέλει να έρθει να αναμετρηθούμε, λέει ο Στέφανος Κασελάκης. Τότε πήρατε την απόφαση εσείς? Βεβαίως. Διότι η πρόκληση, η πρόσκληση
διατυπώθηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανο Κασελάκη. Και είπε, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Τώρα, διατύπωσε μια πρόσκληση που ενδεχομένως νόμιζε ότι την έχει κάνει κάποιος άλλος. Ωστόσο, εγώ ανταποκρίθηκα στην πρόταση του Προέδρου που είπε «Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Άνοιξε θα δρόμο μπορούσε εκείνη την ώρα. Ήταν σωστή η παρέμβαση του κύριου Τσίπρα. Άνοιξε το δρόμο ο Αλέξη Τσίπρας για αυτή την εξέλιξη. Κοιτάξτε. Ήταν σωστή η παρέμβαση τελικά, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Μπορεί να πει ό,τι εκείνος εκτιμά και δεν είμαι εγώ αυτή που θα τον κρίνω. Και νομίζω ότι οι πρώην πρωθυπουργοί και όσοι μιλούν μέχρι σήμερα, η στάση είναι γενικώς, το ακούμε, το βλέπουμε, διότι οι πρώην πρωθυπουργοί, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, που παρεμπιπτόντως χθες εκλέχθηκε και πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια, θα πει ο ίδιος ό,τι θέλει, όταν το θέλει. Ξέρετε όμως, κύριε Γεροβασίλη, ο αποδέκτης μέσα στο συνέδριο όμως. Κάνει όμως αυτή την παρέμβαση. Οι πρώην πρωθυπουργοί το έχετε διατυπώσει και εσείς επανειλημμένος για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Καραμαλή. Ο κύριος Σαμαράς τα λέει μέσα στο συνέδριο και στη συνέχεια τα λέει και απέσχει. Σε όποιο και σε ομιλίες όπου οι ίδιοι θέλησαν να τα πούν. Από την Κρήτη μέχρι. Κύριε Έτσι. Βασίλη, ο κύριος Τσίπρας... Σας απάντησα ήδη για τον κύριο Τσίπρα ότι εγώ δεν θα σχολιάσω, ούτε θα πω προς τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε... Δεν ζητάμε να υποδείξετε κάτι, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει ό,τι θέλει. Μέσα στο συνέδριο. Επέλεξε ο ίδιος αυτό, άρα σεβαστό. Η τομέα κούλπα του κύριου Τσίπρα για δύο... κομβικά ζητήματα, που ήταν πυλώνες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης. Νοβάτης και τηλεοπτικές άδειες. Είχε μια εξαιρετική τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας με αποδέκτες στον ελληνικό λαό και όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης και για αυτά που σκέφτεται σήμερα. Επίσης, σε αυτό που με ρωτάτε, πείτε μου ποιος άλλος πρώην πρωθυπουργός έχει κάνει δημόσια αυτοκριτική όπως απαιτείται. Άργησε, λένε το απαιτείται με αλφα γιώτα. Γιατί δεν το έκανε το 19 ποιος άλλος, όποτε θέλει θα το κάνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο ελληνικός λαός θέλει να αξιολογήσει τα έργα για τις ημέρες ενός πολιτικού. Έχετε ξανακούσει, κυρία Κλήτου, πρωθυπουργό σε ανοιχτή αυτοκριτική. Εγώ βασικά δεν έχω δει άλλη φορά κόμμα να χάνει οι απανωτές εκλογές και να μην κάνει την αυτοκριτική του, αν με ρωτάτε. Είναι και άλλοι που έχουν χάσει εκλογές και δεν έκαναν αυτοκριτική. Την έχουν κάνει μέσα στα όργανά τους. Αλλά στα εγώ όργανα... δεν άκουσα ποτέ. Κοιτάξτε τώρα, αν το ζήτημά μας είναι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα. Αν το ζήτημά μας είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καλέστε τον στην εκπομπή σας. Όμως, κύριε Βασίλη, συγγνώμη. Είναι θέμα αν όντως είχε στηθεί ένα παραϋπουργείο στο Μαξίμου από τον Πολάκη και τον Παπαγγελόπουλο. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που, αν θέλετε, να καλέσετε τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό της χώρας και καλέσετε και τον κύριο Κοντονή. Εγώ μπορώ να τοποθετηθώ για τον εαυτό μου επί περίοδου διακυβερνήσεως. Αν εσείς είχατε διαπιστώσει αυτό που καταγγέλει ο κύριος Κοντονής, όχι σε σχέση με την τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα. Όχι. Είχατε διαπιστώσει κάτι τέτοιο? Όχι, είναι απάντηση. Μάλιστα. Να γυρίσουμε σε εσάς. Γιατί βλέπουμε ότι δεν έχετε διάθεση να το σεβαστούμε. Δεν έχω διάθεση. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θα το σεβαστούμε. Γίνεται ό,τι γίνεται. Έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και όλοι περιμένουμε την αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη. Και λέμε, η Όλγα Γεροβασίλη τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Γιατί και η κριτική την οποία άσκησε στον Στέφανο Κασελάκη και όχι μόνο εσείς. Ανοιχτά δημοσίως στο συνέδριο. Ανοιχτά. Αυτό, ναι και σας θυμά. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι στήριξαν την υποψηφιότητά σας ήταν και αυτοί εξίσου σκληροί και καυστικοί στην κριτική τους κατά του Στέφανου Κασελάκη. Όλοι λοιπόν λέγαμε τώρα τι θα κάνει. Θα παραμείνει στο κόμμα η Όλγα Γεροβασίλη. Ναι. Θα την προσεγγίσει ο Στέφανος Κασελάκης και θα της πει ότι είπαμε νερό και αλάτι, γιατί σας είδαμε και σε ασπασμό. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και δείπνο. Και θα μας ξαναδείτε. Και στη συνέχεια... Και περιοδεία. Και θα μας ξαναδείτε. Και συμμετοχή στην πολιτική γραμματεία. Τι είπαμε στα περασμένα. Στο εκτελεστικό γραφείο. Για σας λοιπόν βάζετε μία τελεία, ένα κόμμα, ένα ερωτηματικό. Κύριε Παπαδάκη, το ίδιο βράδυ, όταν τελείωσαν οι διαδικασίες του συνεδρίου, έκανα μία δήλωση. Και όπως και τώρα, όπως και στην ομιλία μου, όπως και σε όλα αυτά που περιγράφουμε, όπως και η δήλωσή μου, το εννοώ. Δηλαδή,
το συνέδριο είναι κυρίαρχο όργανο, πήρε μία απόφαση. Εγώ είμαι αυτό που είμαι, αλλά είμαι ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και έχουμε μπροστά μας... Θέλει ο Στέφανος να ανταλλάξει. Όλα είναι ανοιχτά και αλλαγές και το απαιτούνται. Το ερωτηματολόγιο τρέχει. Έχει αναγγείλει ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης ένα συνέδριο επανεκκίνησης αργότερα μετά τις ευρωεκλογές. Και έχει τότε λευκή όλα... επιταγή στις ευρωεκλογές ο κ. Κασελάκης ή θα αξιολογηθεί. Λευκή επιταγή στη ζωή δεν υπάρχει για κανέναν. Ούτε για μένα, ούτε για δηλαδή, όλους μας. Δηλαδή η δική σας έτσι. Τώρα συγκατοίκηση λοιπόν, με τον κύριο Κασελάκη, αυτό. Η δική σας συγκατοίκηση με τον πρόεδρο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, θα λέγατε, μία αναγκαστική συγκατοίκηση. Όχι βέβαια. Διαφωνούμε σε πολλά, όχι, αλλά πρέπει βέβαια να συμπορευτούμε. Έχω διαφωνήσει και με άλλους στο κόμμα μου διαχρονικά και έχουμε συμπορευτεί. Και δεν το λέω συγκατοίκηση, το λέω συμπόρευση, διότι έχουμε και κοινούς στόχους. Και τα κόμματα, όπως ξέρετε, δεν είναι άθροισμα φίλων και ανθρώπων που ταυτίζονται απολύτως. Τα κόμματα απαρτίζονται από διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές οπτικές γωνίες. Περιμένοντάς τον στη γωνία και συνθέτουν. Όμως, στο όποιο κακό αποτέλεσμα έρθει, ας πούμε, στις ευρωεκλογές, λένε κάποιοι, κύριε Γεροβασίλη. Δεν κινούμε σε γωνίες, κύριε Αναστασοπούλου. Προτιμώ να είμαι πιο ορατή. Ναι, αλλά προσέξτε. Έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα με τα όσα είπε στο συνέδριο ο κύριος Κασελάκης. Να ολοκληρώσω λίγο. Παρακαλώ. Και εκείνο το βράδυ, λοιπόν, είπα ότι το συνέδριο μίλησε, είναι αποδεκτό και σεβαστό, είναι κυρίαρχο όργανο. Συντεταγμένα έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη μάχη των ευρωεκλογών, παρένθεση, από τις κρισιμότερες ευρωεκλογές, αν θέλετε το συζητάμε όποτε θέλετε, γιατί είναι οι κρισιμότερες. Γιατί πρέπει να συμβούν όλα αυτά που λείπουν από τη χώρα μας και που η Ευρωπαϊκή Ένωση πια είναι σε κρίσιμη καμπή και θα το καθορίσει. Και κλείνει η παρένθεση. Και είναι ο μεγάλος άμεσος στόχος όλων μας το τι θα συμβεί σε αυτές τις ευρωεκλογές. Άρα συμπορευόμαστε και πάμε να κάνουμε εκλογές. Αυτά είπα εγώ εκείνο το βράδυ. Στόχος για το κόμμα, ποιος πρέπει να είναι σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Στις εθνικές αποσπάσατε ένα ποσοστό της τάξης του 17,8%. Πρέπει να είναι πάνω από εκεί, γιατί λογικά ένα στόχος πρέπει να μπαίνει. Είστε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Αναστασοπούλου, θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό από την καταγραφή τη σημερινή τη δημοσκοπική. Και να διατηρηθεί η δεύτερη θέση. Πιο ρεαλιστική η άποψή σας. Προσέξτε όμως, ο κύριος Κασελάκης στο συνέδριο ήταν ξεκάθαρος. Βεβαίως. Λέει λευκή επιταγή και μάλιστα επιχειρηματολόγησε γιατί δεν πρέπει να κληθεί από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εγώ λέει θα είμαι σε διαδικασία να φτιάξω το κόμμα που αν δεν είχε τα χάλια που είχε δεν θα ήμουν σήμερα εγώ πρόεδρος. Σας τάριξε, δηλαδή έκανε κριτική. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, και λέει εσείς ευθύνεστε κύριε που εγώ είμαι σήμερα πρόεδρος γιατί δεν ήταν καλό το κόμμα. Ότι το κόμμα... Λέει λοιπόν δεν θα κριθώ στις ευρωεκλογές, θα κριθώ στις εθνικές εκλογές το 2027. Εάν λοιπόν, εγώ σας εύχομαι να πάτε καλά. Εάν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα. Εγώ το πιστεύω. Έτσι, εάν δεν είναι όμως, θα πρέπει να το δούμε, η ζωή τα έχει όλα. Όλα τα έχει. Εάν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα. Και είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό από αυτό που δίνουν και δημοσκοπήσεις, λένε κάποιοι. Κύριε Παπαδάκη, τότε τι γίνεται. Και για, λέτε, έχουμε και περιθώριο μέχρι τις εθνικές να τα φτιάξουμε. Και το για κόμμα. Το καλό αποτέλεσμα. Και για το κακό αποτέλεσμα δεν ευθύνεται ποτέ ένας. Βεβαίως, ο ρόλος κάθε φορά του Προέδρου είναι, του εκάστοτε Προέδρου, είναι διακριτός. Θα πει θέμα γιατί πρόεδρο. Ο Πρόεδρος βεβαίως δίνει ένα τόνο, τον τόνο της συνοχής, τον τόνο της. Της ενότητας, τον τόνο της διεύρυνσης, είναι στα καθήκοντα του Προέδρου. Και ο κάθε Πρόεδρος έχει διακριτό ρόλο σε όλο αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει τον αποκλειστικό. Βέβαια, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ορατά πλήρως, ναι. Μέχρι και σήμερα περάσαμε δύσκολα, περάσαμε μεγάλη περίοδο εσωστρέφειας, αρκετά μεγάλη μηνών, θα έλεγα. Ωστόσο, και τώρα νομίζω... αυταρχισμού έχετε πει. Ορίστε. Και τώρα αυταρχισμού έχετε πει. Τώρα αυταρχισμού. Αυταρχισμού, έτσι κατηγορήσατε για αυταρχισμό τον κύριο Κασελάκη. Δηλαδή, αναφέρθηκα σε χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συμβαίνει αυτό και όχι το άλλο. Και αυτό μας αφορά όλους. Έχετε δει κάθε ρόλο. Αλλαγή. Γιατί είχαμε εξελίξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για παράδειγμα, η απομάκρυση του οικονομικού διευθυντή.
Η παραπομπή στη δικαιοσύνη του οικονομικού διευθυντή. Αυτά είναι. Και η εισαγγελική παραγγελία για την εταιρεία του παραγγελία για την Κασελάκη που είναι κοιτάξτε, μέσα ζήτημα. Θα το κοιτάξτε. Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα όπως ξέρεις, σας είπα. Περάσατε και συνέδριο, κύριε. Εντάξει, δεν σε άλλο αυτό τώρα. Αντέχω, εσείς είστε εύκολοι. Είστε πιο εύκολοι, ομολογουμένως, και είστε και μόνο τέσσερις. Του συνέδριου είμαστε δύο. Και δεν φωνάζουμε και κάτω τα χέρια του Κασελάκη. Υπάρχει και εκτίμηση και σεβασμός από όλους. Το πιστεύω. Αυτό το υπογραμμίζουμε και το προσυπογράφουμε. Το πιστεύω και είναι και από μένα προς εσάς. Τι λέγαμε λοιπόν όμως, γιατί για αυτή πολλά την ιστορία με την εταιρεία τώρα, επειδή είναι και πολύ λοιπόν, επίκαιρο τα και θέματα και την παρέμβαση της αγγελέως. Των οικονομικών των κομμάτων και τα λοιπά, θα με επιτρέψετε, δεν έχω άποψη για τα οικονομικά του κόμματος. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Κασελάκης έδωσε μια απάντηση χθες, είχε δώσει και μια άλλη προηγούμενα. Όλοι ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στην Αμερική, δεν κρύφτηκαν ποτέ αυτά τα πράγματα, με τις επιχειρήσεις του να εδρεύουν εκεί. Συγγνώμη, δεν και έπρεπε. Νόμος δικό σας. Κοιτάξτε, να ολοκληρώσω, κυρία Αναστασοπούλου, ναι, ή όχι. Για να το απαντήσετε συνολικά. Δεν έπρεπε καλά, να συνολικά γνωρίζει, θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς. Δεν έπρεπε να γνωρίζει ότι ένας αρχηγός κόμματος δεν μπορεί να έχει εταιρεία στο εξωτερικό. Έχει δώσει ο ίδιος απαντήσεις πριν καιρό λοιπόν. Και είπε ότι με τους δικηγόρους του θα δει πώς θα χειριστεί το ζήτημα. Και σταματάει άγνοια η υπόθεση. Άγνοια του νόμου δεν υπάρχει όμως. Τότε γιατί κατήγγειλε τη δικαιοσύνη για γρήγορη παρέμβαση όταν είναι ένα ζήτημα το οποίο υφίσταται από την ημέρα που δάνεισε το θα κόμμα. Θα σας πω, κυρία Κλή, τη σχολίαση. Τη σχολίασε, δεν σχολίασε την παρέμβαση, καλά, ήταν λίγο δεν το καταδίκασε ύφος, καμία ναι, δικαιοσύνη. Ήταν το ύφος, λίγο σκιό. Ωστόσο, σε ένα κράτος δικαίου το οποίο πλήττεται με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει αυτή τη συζήτηση. Εγώ νόμιζα ότι είχε με υπογραφή Αρβανίτη με βάση τη δήλωσή του. Η υπογραφή είναι από την Ευρωπαϊκή Μα Ένωση που καταδικάζει τη χώρα. Το στάτησε στη σύνταξη. Να ανοίξουμε και το θέμα Αρβανίτη. Διαβάσατε το άρθρο 27 το οποίο συνέταξε αυτή ο κ. Αρβανίτης. Τι λέει λοιπόν το άρθρο αυτό, ότι παρόλο ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη καταδικάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να λείψει ούτε ένα ευρώ από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό λέει. Για να είμαστε σαφείς. Συνδέεται δηλαδή η ιστορία των κονδυλίων με το πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να συμμορφωθεί. Έχει προηγηθεί η Ουγγαρία, σας θυμίζω, ναι, στη συζήτηση. Άρα γι' αυτό υπάρχει, κυρία Γεροβασίλη. Ναι. Διότι στην Ουγγαρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες τύπου Όρμπαν κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τρέξει. Άρα αυτή η κίνηση στο κέντρο στα κονδύλια. Μίλησε και ο κύριος Αρβανίτης, μπήκε εδώ να υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να λείψουν τα κονδύλια από την Ελλάδα. Ακόμη και αν. Στην πρώτη τοποθέτησή του άλλο είπε. Κυρία Κλήτου, εγώ συνέβαλα στη συγγραφή το άρθρο 27, μάλιστα, όπως γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι συμμετέχουμε στη συγγραφή αυτή του κειμένου. Και το συνέγραψε ο ίδιος ότι παρόλη την καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρρευση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Στην Μαρία και στο Γιώργο, στην πρώτη του τοποθέτηση στο Open, το κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγείται της τοποθέτησης του κυρίου Αρβανίτη. Πρώτα έχουμε κείμενο, μετά είπε ο κύριος Αρβανίτης σε ποιο άρθρο συνέβαλε και μετά άνοιξε όλη αυτή η συζήτηση. Όχι. Αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο το από ό,τι οικειοποίησε ο κύριος Αρβανίτης και μετά την κατακραμή του άρθρο. Κυρία Κλήτου, σας προτρέπω λοιπόν να διαβάσουμε όλοι μαζί το άρθρο 27. Εγώ δεν αναφέρομαι, δεν αμφισβητώ το άρθρο. Επομένως, και ξέρετε πολύ καλά ότι στην πολιτική όταν χρειάζεται δεύτερη παρέμβαση επεξήγησης, κάτι έχει γίνει λάθος. Εντάξει, στην επικοινωνία. Αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό σχολιασμό. Όχι, είναι πρακτική ότι μπορεί, στην λοιπόν, πολιτική. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Το κράτος δικαίου στη χώρα μας απειλείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από τον κύριο Αρβανίτη. Πάντως με βάση τις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα απειλήθηκε λοιπόν, και κατά την περίοδο της Νοβάρτης. Ναι, διότι την τρόικα που φρόντισαν να φέρουν στη χώρα μας οι κυβερνήσεις του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας ήταν απειλή. Ήταν απειλή. Και ένα τρίτο μνημόνιο, κυρία Γεροβασίλη, μην φτάσουμε εκεί. Αλλά όταν μιλάμε για κατάλυση του κράτους, να βγάλουμε. Μα δεν μπορώ να μην απαντάω. Κοιτάξτε, δεν γίνεται. Έγιναν λάθη στην περίπτωση της Νοβάρτης, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε πως τσουβαλιάστηκαν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να τσουβαλιαστούν τελικά, κλείνοντας εκ του αποτελέσματος. Πιο σαφώς από ό,τι το είπε, δεν θα μπορούσε να το πει. Συμφωνείτε. Ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που συνέβη στη χώρα
τα τελευταία χρόνια μέχρι τότε, γιατί μετά έχουμε και τις υποκλοπές, που είναι άλλο σκάνδαλο. Αλλά ίσως τα πρόσωπα τα οποία μπήκαν. Και ο τρόπος χειρισμού, όχι ο στόχος. Αυτό αφορά και τα πρόσωπα όμως. Προφανώς και το είπε και ο ίδιος, ότι φαινόταν σαν να στέλνουμε αθώους και πιθανούς ενόχους στο ίδιο τσουβάλι. Να κλείσουμε... Από χειρισμό, όχι από πρόθεση. Να κλείσουμε... Από πολιτικό χειρισμό όμως. Από χειρισμό. Πολιτικός, αναφιβήτητα. Άρα παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Άρα ήταν παρέμβαση στη δικαιοσύνη και πρόθεση. Δεν ήταν παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ο κ. Παπαγγελόπουλος είχε προδικάσει ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που συστάσσει ως ελληνικού κράτους. Και ήταν. Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Πριν παραλάβουν το φάκελο και τον διαβάσουν εισαγγελείς. Και ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Το οποίο δεν διερευνήθηκε γιατί διώχθηκαν πολιτικοί. Αυτό ψάξτε τι έγινε μετά. Γιατί διώχθηκαν πολιτικοί και όχι αυτοί που ενέχονταν. Μπορούμε να την ξανακάνουμε την κουβέντα, αλλά στο κλείσιμο κάθε θέματος ανοίγει η κυρία Κλήτου ένα άλλο θέμα. Όχι, εγώ δεν μπορώ να το αφήσω στον αέρα. Να κλείσουμε με εσάς όμως που ξεκινήσαμε. Ό,τι θέλετε. Για να σας απαλλάξουμε κιόλας. Δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Δεύτερη σκέψη θα κάνετε ή αυτή θα είναι... Τι η πορεία σας τι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τι, δεύτερη σκέψη, εάν δείτε ότι τα πράγματα έτσι όπως πηγαίνουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μέσα σε αυτό που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να υπηρετήσει και να εξυπηρετήσει να ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλες τις ισοκομματικές διαδικασίες, όπου χρειάζεται να το λέω και το έκανα πάντα και θα το κάνω, αν αυτή η διαδικασία είναι μεγάλη και είναι συνέδριο, θα το πω σε συνέδριο. Γιατί όλοι περιμένουν την κριτική σας. Όλοι περιμένουν την κριτική σας, την έντονη κριτική είπε, σας. Είπε, δεν κινείται σε γωνίες. Συνέχεια, εγώ, στα όργανα να σας το πω όσο πιο σαφώς μπορώ. Εγώ επικεφαλής εσωκομματικής αντιπολίτευσης δεν γίνομαι. Άρα εσείς είστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνομαι. Πόσο πιο απλά. Ότι εγώ θα λέω πάντα την άποψή μου εντός και όταν χρειάζεται και εκτός, θα το κάνω διαρκώς. Εσείς λοιπόν είστε ΣΥΡΙΖΑ. Φοβάστε μήπως το ΣΥΡΙΖΑ απομακρυνθεί από πρώτα είμαι με τη χώρα μου, με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα για τα κομματικά μιλάμε. Όχι, δεν μιλάμε για τα κομματικά. Είστε ιστορικός στέλεχος αυτής της. Είμαι με τη χώρα μου, είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω ότι ούτε εγώ πρέπει να συμβάλω η χώρα μου να μην έχει αντιπολίτευση σήμερα και εναλλακτική αύριο. Όχι, από εσάς το φοβάστε με τις επιχειρούμενες αλλαγές και αναδομήσεις του κυρίου Κασελάκη. Κυρία Κλήτου, στην ιατρική από τα πρώτα μαθήματα είναι ότι η απόλυτη βεβαιότητα, μία είναι η βεβαιότητα, ο θάνατος. Ο θάνατος. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα. Όχι, θα σας πω κάτι. Αυτό είναι το πιο βαρύ πολιτικό που είπατε. Όλα τα άλλα. Βέβαια υπάρχει και το άλλο. Ότι η εγχείρηση επέτυχε, το ξεκινάει από την ιατρική. Ξεκινάει από την ιατρική. Λοιπόν, η επιστήμη λοιπόν δείχνει το δρόμο και υπάρχει. Άρα τα αποτελέσματα θα τα δούμε το βράδυ των ευρωεκλογών. Εμείς σας περιμένουμε το βράδυ των ευρωεκλογών να ξαναμιλήσετε. Με πάνω από τα δημοσκοπικά πάντως. Όχι, θα μιλάω συνεχώς, ξέρετε. Δεν πρόκειται. Συνεχώς θα μιλάω. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη.